Πέρασαν χρόνια και τους ξαναείδα. Δεν ήταν πια παιδόπουλα. Ήταν δούλοι. Δούλοι των Βουλγάρων. Στα πόδια δεν είχαν σίδερα κι όμως δεν έφευγαν. Το στρατόπεδο ήταν κοντά στην Πρέσπα. Εγώ ήμουν ελεύθερη. Πήγαινα κάθε μέρα και τους παραμόνευα. Μα όλη μέρα δούλευαν. Δούλευαν τους Βουλγάρους. Λοιπόν. Ένα βράδυ κατέβηκαν στη λίμνη και ήταν μονάχοι. Έτρεξα πίσω τους. Μα σαν έφτασε στην ακρολιμιά, είδα πως ήταν τρεις. Το ένα γόρι βαστούσε το χέρι του τρίτου και τον κοίταζε ενώ σε μιλούσε σαν να ήταν θεός του. Κι ήταν πάλι ο Ασάν. Πήγα πίσω στον πατέρα σου. Και εκείνο το βράδυ ο παππούς έκλαψε όπως ποτέ δεν τον είχα δει να κλαίει. Λοιπόν, ύστερα. Ύστερα τους ξαναείδα εδώ και εκεί. Ήταν πάντα δούλοι. Και οι Βούλγαροι τους κορόιδευαν πως δεν είχαν πια τη δύναμη να φύγουν. Ή την θέληση. Το ίδιο κάνει. Κι όμως δύναμη είχαν και θέληση. Μια μέρα πήγα στο στρατόπεδο. Ένα από τα Ελληνόπουλα ξεγυμνωμένο ήταν δεμένο σε ένα δέντρο. Και ένας Βούλγαρος το έδερνε με το βούνευρο. Κοντά του ο Ιβάτσης κοίταζε ατάραχος. Του είχε κλέψει, λέει, ένα ποτήρι. Εκείνη την ώρα έφτανε ο άλλος. Ρίχτηκε στο Βούλγαρο, άρπαξε το βούνευρο και του έσκισε το πρόσωπο. Δύναμη είχε, Γρηγόρη. Και παλικαριά περίσσια. Δεν φοβήθηκε τόσες χιλιάδες Βουλγάρους. Και ήταν όμορφος μπροστά τους. Αλεξία, είδες που το λες τώρα κι εσύ? Τι τα θέλεις, Γρηγόρη? Δεν έφευγαν κι ούτε τους φύλαγαν πια. Και τι τον έκαμαν τότε? Θα τον σκότωναν εκεί που έστεκε. Μα την ίδια ώρα φτάνει ο γιος του Τσάρου, ο Γαβρίλ Ρωμανός, με το κλεμμένο ποτήρι στο χέρι. Το είχε βρει ο Ασάν. Τους έσωσε ο Ασάν. Και όταν με τη διαταγή του Ρωμανού οι δυο Έλληνες πήγαν στη σκηνή του, μια στιγμή που βρέθηκαν μόνοι, και οι δυο μαζί άρπαξαν και φίλησαν τα χέρια του Ασάν. Και αυτός τους αγκάλιασε. Αυτός, ο Βούλγαρος Ασάν. Και ξέχασαν την Ανδριανούπολη. Ξέχασαν το αίμα του πατέρα τους και της μητέρας τους. Ξέχασαν όρκους, πατρίδα. Όλα για την αγάπη του Ασάν. Από τότε τους ξαναείδες? Ναι. Ο βασιλέας πολιορκούσε τη Στρουμπίτσι, όπου ο παππούς βρέθηκε κλεισμένος με τον αφέντη του. Εγώ ήμουν ελεύθερη. Έμενα στα βουνά. Μια μέρα είδα έναν από τους δύο Έλληνες. Ήταν πια άντρας. Από βράχο σε βράχο πηδηχτά κατέβαινε στριεματιά όπου περνούσε ο ελληνικός στρατός. Από κάτω τον σημάδεψαν. Τους φώναξε πως ήταν φίλος. Κι εγώ τον άκουσα και τον πίστεψα. Από τη ρεματιά όμως δεν τον άκουσαν και τον σαΐτεψαν. Κύλησε ως κάτω και απόμεινε σαν πεθαμένος. Ο στρατηγός έτρεξε κοντά του. Τι του είπε δεν ξέρω. Δεν άκουσα. Μα πίστεψα. Με την ψυχή μου όλη πίστεψα πως δούλευε για την πατρίδα. Οι Έλληνες έφυγαν τρεχάτη και τον άφησαν μόνο. Παρακάτω. Παρακάτω τους έσφαξαν όλους οι Βούλγαροι. Εγώ κατέβηκα στη ρεματιά. Από μακριά άκουσα τις τριαμβευτικές φωνές των Βουλγάρων. Τις απελπισμένες φωνές των δικών μας. Μα δεν υποψιάστηκα. Ο νους μου ήταν στον πληγωμένο Έλληνα που ήταν μπροστά μου. Η καρδιά μου χτυπούσε ακόμα. Τον φώναξα με το όνομά του. Μα δεν μ' άκουσε. Εκείνη την ώρα θα πέθαινα γι' αυτόν. Αλεξία. Δεν με μέλει να σου το πω τώρα. Ναι. Τον αγαπούσα. Τον νόμιζα πιστό. Και δεν ήταν Αλεξία. Τότε λοιπόν γιατί πήγε ανάμεσα στους Έλληνες? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Παρακάτω όμως τους έσφαξαν όλους. Όλους. Αλεξία, για το όνομα του Θεού, τι φαντάζεσαι? Τι απέσιο φαντάζεσαι? Το τι φαντάζομαι τώρα. Τι σημασία μπορεί πια να έχει? Απέσιο είναι. Μα τότε δεν το είχα φανταστεί. Πίστεψα μόνο στην ομορφιά και στην ευγένεια της ψυχής του. Στο μαντήλι έγραψα του φίλου του να έρθει. Έγραψα με το αίμα του που έτρεχε ποτάμι και που το νόμιζα τίμιο. Πήγα το μήνυμα στην καλύβα. Παρακάτω, γυρίζοντας, είδα το φίλο του. Μα δεν ήταν μόνος. Μαζί του ήταν ο Ασάν. Και πήγαν και τον πήραν. Όχι. Μαζί του ήταν ο Νικήτας. Γρηγόρη! Ναι, Αλεξία, ήταν ο Νικήτας με τον Μιχαήλ, σαν πήγαν και σήκωσαν τον Κωνσταντίνο. Πώς δεν το φαντάστηκες ποτέ? Ασάν τον λένε στο βουλγαρικό στρατόπεδο, μα στο ελληνικό τον λένε Νικήτα. Είναι ο πιστότερος κατάσκοπος του αυτοκράτορα, ο εμπιστεμένος του Δαφνομήλη, ο αγαπημένος μου φίλος. Και αυτό στάθηκε πατέρας για τον Κωνσταντίνο και τον Μιχαήλ. Γρηγόρη,
Ο παππούς ήξερε τον Νικήτα και τον Ασάν δεν τον γνώριζε. Ναι, παιδί μου, τον ήξερε. Μα χωρίς τα μαύρα γένια του και χωρίς τη μεγάλη πληγή που του άλλαξε τόσο το πρόσωπο. Αφού κι εγώ, σαν τον είδα, τρόμαξα να τον γνωρίσω. Και ο δύστυχος ο πατέρας μου ρώτησε τον Κωνσταντίνο πώς τον έλεγαν το Βούλγαρο τότε που κοιμόταν παραπέρα. Και ο Κωνσταντίνος δεν του το είπε. Γιατί δεν του το είπε? Γιατί τον είχε ορκίσει ο Νικήτας να μην μιλήσει. Ναι, βέβαια. Έτσι. Έτσι πρέπει να είναι. Και ο παππούς είχε δίκιο. Δεν μπορούσε να είναι προδότης. Γρηγόρη, Γρηγόρη, στρατιώτες! Θεέ μου, στρατιώτες, τρέξε, Γρηγόρη, πάμε! Τρέχα να τον σώσουμε! Να τον σκοτώσουν και φταίω εγώ! Αλεξία, Αλεξία, να στα σύγκαλά σου, τι έπαθες! Τρέχα, Γρηγόρη, τρέχα, δεν προλαβαίνουμε! Μα, Παναγιά μου, Παναγιά! Θα μιλήσεις, ναι ή όχι! Αν δεν τα έχεις ολόκληρα χαμένα, πες τι ξέρεις! Στο δρόμο σου λέω, πάρε το ζώο! Για το Θεό θα φτάσουμε αργά! Έλα, έλα, βιάσου! Μα πού θα φτάσουμε αργά? Εκεί που τον παραμονεύουν οι δολοφόνοι του Ιβάντζη! Χριστέ μου! Πάμε. Στο σταυροδρόμι! Στο δρόμο της Αχρίδος! Παιδί μου, άκουσες πως θα σφάξουν, Χριστιανό, και βάστηξε η καρδιά σου να μην μιλήσεις! Το νόμισα, προδότη! Ήταν άνθρωπος, Αλεξία, και ο αμαρτωλός άνθρωπος είναι κι αυτός! Όχι! Μη μιλάς έτσι, Γρηγόρη! Στην ψυχή του πατέρα σου! Αν ήταν προδότης, έπρεπε να πεθάνει! Ο Χριστός συγχώρεσε τις φωνιάδες του πάνω από το σταυρό! Και ο πατέρας σου μέσα από το κατόγιο του κάθε βράδυ συγχωρούσε τους δικούς του! Τους φωνιάδες όμως της πατρίδος! Ποτέ! Αυτός δεν θα συγχωρούσε, Γρηγόρη! Κακόμοιρε πατέρα μου, με τι καημό να πέθανε! Με διπλό καημό! Γιατί δεν πρόφτασε να σου δώσει την τελευταία του ευχή! Και με την πίκρα πως ο Κωνσταντίνος ήταν προδότη! Πες μια προσευχή, Αλεξία! Να το σταυροδρόμι! Άνθρωπος όμως δεν είναι! Κανένας! Θεέ μου, βοήθα! Έλα, κατέβα, Αλεξία. Κατέβα. Εδώ δεν βλέπω τίποτα. Γρηγόρη, εκεί! Ναι. Δύο είναι. Δύο! Βούλγαροι στρατιώτες! Να, αυτός! Τώρα που βγήκε από τα σύννεφα το φεγγάρι, ναι. Στάσου να δω καλά. Ναι, αυτός είναι ο δολοφόνος, σκοτωμένος. Για να δούμε ακόμα. Αλεξία, κάτι εκεί, αστράφτη. Το τσεκούρι του Κωνσταντίνου. Να και το άλογο του. Και εδώ φαίνονται στο χώμα πολλά πατήματα. Ετούτα τα πολλά τραβούν κατά τον όστροβο. Από εδώ βλέπω μονάχα ένα άλογο. Αυτό έφυγε για την Αχρίδα. Αν είναι ο Κωνσταντίνος, δεν μας έχει ανάγκη. Τους πολλούς θα ακολουθήσουμε. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Τι φαντάζεσαι πως έγινε ο... Δεν ξέρω. Έφυγαν πολύ μετά από μας από το χάνι. Όχι, αμέσως. Ο Κωνσταντίνος πήγαινε μπροστά. Πίσω ακολουθούσε ο Δαραξάν με το Ρωμαίο. Μετά ερχόταν ολόκληρη... Προδότη. Με είπε προδότη. Ποια να είναι η κοπέλα αυτή και τι με ήθελε? Γιατί σαν τη βλέπω ταράζεται η ψυχή μου? Και γιατί τώρα τελευταία την απαντώ διαρκώς στο δρόμο μου? Πρώτη φορά την είδα στο μοναστήρι και ανακατεύεται παράξενα η μορφή της με παλιές αναμνήσεις. Με... Και είναι Ελληνοπούλα. Γιατί να με λέει προδότη? Πού με ξέρει? Γιατί ερχόταν και ρωτούσε στο μοναστήρι για τον πληγωμένο στρατιώτη? Την άρπαξε ο Γρηγόρης. Την πήγε σηκωτή στο αντικρινό σπίτι. Άρα τη γνωρίζει ο καλόγερος. Κι όμως τη μονή που την είδαμε δεν την ήξερε. Και γιατί κάνει τη βουβή? Ποια είναι λοιπόν? Ποια? Μανά, τώρα βλέπω καθαρά τη μητέρα. Τότε στην Αδριανούπολη. Παράξενο όνομα είχε πει. Παράξενο. Και το όνομα... Αλεξία. Ναι.
Αλεξία είχε πει. Αλεξία. Μέσα ητέψαν. Παράθεμά σας. Ποιος χτυπάει? Απάνω του, χτυπάτε τον. Ώρα που έπεσε πέλογο. Αυτός είναι. Άντε πίσω. Σταματάτε φωνιάδες. Είμαι ο Δραξάν. Γιατί χτυπάτε τον άνθρωπό μου? Μα το Θεό, θα σας σουβλήσω όλους ζωντανούς. Θα σου πίσω, Δραξάν. Ακόμα θα σου κάνουμε αν μείνεις εκεί που είσαι. Μα τα κόλλημά μου δεν στέκομαι. Είμαι εγώ που θα μείνω με σταυρωμένα χέρια και εσείς να σπάσετε τον άνθρωπό μου. Πίσω λέω. Πίσω σκυλολόι. Ρωμαίε, τρέχα. Βόητα τον. Το χτυπάνε πολύ. Τρέχουν τα αίματα από πάνω του. Όμως αντιστέκεται με βαρτά και μαχαίρι σαν λιοντάρι. Βάστα παλικάρι. Βάστα κι έρχομαι. Μη χτυπάς, Δραξάν. Βούλγαροι είμαστε μη. Μη, στάσου και θα δεις. Δώσ' του. Δώσ' του έτσι, μπράβο. Καλά, καλά. Καθείτε. Μη χτυπάτε. Παραδεινόμαστε. Μη χύνεις αδελφικό αίμα, Δραξάν. Ορίστε, ρίχνουμε τα άρματά μας στα πόδια σας. Ποιος είναι ο αρχηγός σας? Άτιμοι φωνιάδες που παραφυλάτε έτσι μπαμπέσικα μες τη νύχτα να ρηχτείτε σ' αδέρφια. Ποιος είναι ο αρχηγός σας, λέω? Άτιμοι δεν είμαστε. Μας πρόσταξε ο Ιβάντζης να χτυπήσουμε. Εμάς δεν μας έπεφτε λόγος. Άνθρωπος του Ιβάντζη? Ναι, αυτός ο δικός σου μας μαρτυρήσει. Ας κοιτάξει τον αρχηγό που είναι πεσμένος και ας πει ποιος είναι. Τον ξέρει. Για κοίταξε, αγγελιοφόρε, αυτόν που χτύπησες. Να μας πεις, τον ξέρεις? Ναι, τον ξέρω. Το σημάδι αυτό που του σκίζει το πρόσωπο εγώ του το έκανα. Με ένα βούνευρο. Είναι στρατιώτης του Ιβάντζη. Και γιατί ήθελε να σε σκοτώσει? Ρώτα τους συντρόφους του, στρατηγέ. Λέγε εσύ. Ήμουνα στην ταβέρνα με το Μακαρίτη και περιμέναμε να έρθει ο Έλληνας. Ο Έλληνας είπες? Ναι, στρατηγέ. Ο οδηγός σου είναι Έλληνας. Είναι αγγελιοφόρος του τσάρου. Πώς τολμάς και τον κατηγορείς? Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ούτε τον είχα δει ποτέ. Ο σύντροφός μου τον ήξερε. Έχει, λέει, και έναν αδερφό κρυμμένο κάπου σε ένα ξενώνα στο Βουτέλιο, όπου κάνει το δούλο. Και όσα σου είπε είναι, λέει, ψέματα. Και δεν τον έστειλε καθόλου ο τσάρος. Και το ξέρει, λέει, ο Ιβάντζης, πως είναι προδότης. Και γι' αυτό πρόσταξε να τον σκοτώσουνε. Μωρέ, κόψε τώρα για καλό και για κακό, Δραξάν. Τι σε νοιάζει? Σοπαρομέ. Δεν κόβει κανείς έτσι έναν άνθρωπο πριν βεβαιωθεί. Και αυτός βαστούσε τη βούλα του τσάρου. Λέγε, στρατιώτη, τι άλλο ξέρεις? Τίποτα, στρατηγέ μου. Όσα ήξερα τα είπα. Εσύ, αγγελιοφόρε, άκουσες τι σε κατηγορούν? Άκουσα, στρατηγέ. Τι έχεις να αποκριθείς? Πως με έστειλε ο τσάρος. Ξαναλες την ίδια ψευτιά. Δεν είναι ψευτιά. Μα τολμάς να το επαναλάβεις? Και ο αδελφός σου στην υπηρεσία του τσάρου είναι κι αυτός. Δεν έχω αδερφό. Μα λες ψέματα. Άκουσες τι είπε ο στρατιώτης? Στάσου, Ρωμέ. Άφησε με μένα να του μιλήσω. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνο Κρινίτη. Κρινίτη, ο γιος του? Του κατεπάνω της Ανδριανούπολης, Νέδραξαν. Είσαι λοιπόν στα αλήθεια Έλληνας? Είμαι, ναι. Είμαι Έλληνας. Ξέρεις πως αυτά που μου είπες μου δίνουν το δικαίωμα να σε σουβλήσω? Το ξέρω. Και δεν βρίσκεις τίποτα να μου πεις για να δικαιολογήσεις την παρουσία σου εδώ? Τι θέλεις να σου πω? Στα χέρια σου έχεις το γράμμα του τσάρου με τη βούλα του. Ξέρει ο τσάρος ποιος είσαι? Ο πατέρας του. Ο τσάρος Σαμουήλ με πήρε από την Αδριανούπολη και με έκανε παιδόπουλό του. Για ό,τι σε ρωτώ, μοιάζεις να έχεις έτοιμη την απάντηση. Μα ένα πράγμα δεν μπορώ να εξηγήσω. Γιατί θέλεις ο Ιβάντζης στο θάνατό σου? Ρώτησέ τον. Η ελληνική σου περηφάνεια δεν σε παράτησε, βλέπω. Ούτε στη σκλαβιά όπου σέρνεσαι από εδώ και 10 χρόνια. Μα μην νομίζεις πως με τα λόγια σου αυτά θα μου ξεφύγεις, ούτε πως θα μου ξεγελάσεις. Το γράμμα του τσάρου μοιάζει γνήσιο, το ίδιο και η βούλα του. Μα ο Ιβάντζης δεν είναι άνθρωπος να σε δολοφονήσει χωρίς σοβαρό λόγο. Ούτε μπορώ πια να σε ακολουθήσω για οδηγό. Ρωμέ, καβαλή και ψευτής και τρέχα στην Αχρίδα. Βρες τον τσάρο, ακόμα και τον Ιβάντζη αν μπορείς. Πες τους όσα είδες και μάθε την αλήθεια. Γράψε μου αν δεν μπορείς να έρθεις ο ίδιος. Αν ο τσάρος τα αλήθεια με καλεί, θα κάνω φτερά να πάω γρήγορα κοντά του. Αν όμως δεν με θέλει, θα μου το πληρώσεις ακριβά, Κρινίτη. Πού θα σε βρω, Δραξάν? Στα... στη...
στη φωλιά. Στάσου, κι άκου εδώ. Μάθε τι είναι ο δεύτερος Έλληνας που κρύβεται κοντά στο βουτέλιο και πιάσε τον. Έννοια σου και θα τον βρω. Δέστε αυτόν τον άνθρωπο. Αφήστε με. Μαζέψτε τους πληγωμένους και ακολουθήστε με. Μάλιστα. Καλά. Η συνοδεία με το Δραξάν επικεφαλής και τους Βουλγάρους στρατιώτες γυρίζει ανατολικά στο μεγάλο δρόμο. Με τα χέρια πιστάγκωνα πηγαίνει ανάμεσά τους ο Κωνσταντίνος, βουτημένος στο αίμα. Στις βρισχές των στρατιωτών αποκρίνεται μόνο με την άφοβη ματιά του, τη γεμάτη περιφρόνηση. Από την αγωνία της ψυχής του τίποτα δεν δείχνει το πρόσωπό του. Έπαιξε παιχνίδι επικίνδυνο και έχασε. Πως θα το σκοτώσουν το ξέρει. Γι' αυτό και δεν καταδέχτηκε να πει ψέματα στον Δραξάν. Ας το σκοτώσουν. Φτάνει να πέσει όμορφα. Αυτό μονάχα. Για να δει ο Μιχαήλ πως καμιά δουλειά δεν λερώνει μια ψυχή περήφανη. Για την πατρίδα του δουλεύει, παραμερίζοντας το άτομό του στο μεγάλο έργο. Και ποιος ξέρει, αν μια μέρα το μάθει η Αλεξία, αν μια μέρα της πούν ότι πέθανε ο Έλληνας τίμιος για μια ιδέα, μα κι αν δεν το μάθει, φτάνει που το ξέρω εγώ. Εγώ. Κι όμως δεν κατόρθωσα να τραβήξω το Δραξάν στα βουνά. Πάλι μου ξεφεύγει. Και τώρα... τώρα πηγαίνει στη φωλιά. Και με πηγαίνουν και εμένα στη φωλιά με τα χέρια δεμένα. Πληγωμένο. Κατάδικο. Αχ, Θεέ μου. Ένας άνθρωπος δεν βρίσκεται να του κάνω νόημα να με ακολουθήσει. Ένας άνθρωπος δεν βρίσκεται να στείλω μήνυμα στον αυτοκράτορα πως κάποιο φρούριό του κινδυνεύει. Και ο Μιχαήλ... πώς να ειδοποιήσω τον Μιχαήλ να φύγει, να μην τον πιάσουν κι αυτόν. Πώς... Μιχαήλ... Έπεσε ο Έλληνας! Σοριάστηκε κάτω! Έπεσε ο Έλληνας! Έπεσε ο Έλληνας! Τι τρέχει, τι φωνάζετε! Ο Έλληνας πέθανε! Δεν σαλεύει πια! Δεν πέθανε, μα ξεψυχά! Για δώστε μου ένα φως εδώ! Τι τρέχει! Στην ώρα έφτασες, παπά! Πες μου αν ζει, αν πέθανε αυτός! Πα! Τι θέλει εδώ τέτοια ώρα μαζί σου η Βουβή? Έφευγα για το Άγιον Όρος και βρήκα το κορίτσι στο δρόμο. Το λυπήθηκα που περπατούσε μέσα στις λάσπες και το πήρα στα καπούλια. Μα τι του κάνατε αυτούνου του άμυρου? Ολοπληγές είναι. Θεέ μου, ο Κωνσταντίνος. Είχανε την ώρα σου ερωτήματα, παπά. Και μην πολύ εξετάζεις, παραβλέπε και κάνει αυτό που σου λέω. Πες μου, ζει? Ναι, ζει. Μα είναι σε κακά χάλια. Μπορείς να τον γιάνεις? Ίσως, μα θα μ' αφήσεις να κάνω όπως θέλω εγώ. Τι εννοείς? Θα σταματήσεις στο πρώτο χωριό και θα μου τον αφήσεις εκεί. Αδύνατο. Θα πάει εκεί που πάω κι εγώ. Αν πεθάνεις στο δρόμο, θα έχεις εσύ την αμαρτία. Ας έχω εγώ την αμαρτία και ο Κύριος θα με συγχωρέσει. Δέσε τις πληγές του. Εσείς οι καλόγεροι τα ξέρετε αυτά. Και εσείς, φτιάξτε με κλαδιά ένα φορείο να τον βάλουμε. Αντέστε, σβέλτα. Θεέ μου, βοήθησε τον. Άνοιξε μια στιγμή τα μάτια του και είδε τον Γρηγόρη. Σαν να χαμογέλασε. Ο Δραξάν από πάνω του δεν τον αφήνει στιγμή χωρίς να τον βλέπει. Να μπορούσα κάπως να πλησιάσω, να συνεννοηθώ μαζί του. Να είναι άραγε βαριές οι πληγές του. Πάλι καλά που έχει φάρμακα μαζί του ο Γρηγόρης. Μα φαίνεται να τελείωσε. Φέρνουν το φορείο. Άντε τώρα, σηκώστε τον. Σταθείτε να τον πιάσω κι εγώ. Έτσι, σιγά. Σιγά πονάει. Δέστε του τα μάτια. Και εσύ, καλόγερε, ακολούθα μας. Ο άρρωστος έχει την ανάγκη σου. Καλά, στρατηγέ, να σε ακολουθήσω. Θα ήταν αμαρτία να τον αφήσω έτσι τον άμυρο ετούτο. Λοιπόν, προχωρούμε. Προχωρείτε και έφτασα. Μια στιγμή να σιάξω το σαμάρι του αλόγου. Έλα, Αλεξία. Θα ακολουθήσουμε κι εμείς και ο Θεός βοηθός. Είναι βαριά. Μη φοβάσαι. Γρήγορα θα γιάνει. Οι πληγές του δεν είναι βαριές. Δόξα τω Θεώ. Άλλος είναι ο φόβος μου. Είδες πως ο Δραξάν αρνήθηκε να μου τον αφήσει. Φοβάμαι. Άντε τώρα, έλα. Ανέβα στα καπούλια.
Κοντεύει να ξημερώσει. Πού πάμε? Δεν καταλαβαίνω ακόμα. Μα να, εκεί ασπρίζει ένα χωριό. Κι είναι εδώ ελληνικά τα μέρη. Εδώ θα σταματήσουμε. Πηγαίνετε δυο στρατιώτες να βρείτε μια ποδάμαξα, να βάλουμε τον πληγωμένο. Να, πάρτε λεφτά. Όλοι οι στρατιώτες θα αλλάξετε τα ρούχα σας, θα βάλετε χωριάτικα και θα ακολουθήσετε τις διαταγές μου. Εσύ, παπά, θα έρθεις μαζί μου. Φέραμε τη ποδάμαξα, στρατηγέ. Πιάστε τον πληγωμένο και βάλτε το μέσα. Στρατηγέ, δεν μου κάνεις τη χάρη να βάλεις και τη βουβή μέσα στην άμαξα. Είναι βαλαντωμένη η δύστυχη από την κούραση. Άμα θέλεις καλά και σώνει να τη σέρεις μαζί σου, πάρτε την στα λογό σου. Μέσα στην άμαξα με τον πληγωμένο δεν θα μπει κανείς. Κανείς, λέω. Εμπρός, φεύγουμε. Φεύγουμε, μη χασομεράμε. Είδες, δεν άφησε να μπει στην άμαξα. Φαίνεται πως έχει καταλάβει ποιος είναι. Σίγουρα. Μας ήξερε που μας πηγαίνει. Κοντά στο όστρωβο βρισκόμαστε. Ξημέρωσε. Καλά και έχει την κουκούλα από καραβόπανο το κάρο και έτσι τουλάχιστον δεν θα βρέχεται ο Κωνσταντίνος. Νομίζεις ότι η φροντίδα του Τραξάν να τον βάλει κάτω από την κουκούλα ήταν για να μην βρέχεται? Όχι βέβαια. Φαίνεται είναι μυστικό το μέρος που πάμε. Δεν θέλει να δει γι' αυτό. Γι' αυτό τι? Έχω το σχέδιό μου. Μόλις βεβαιωθώ για πού πάει. Έχει την ευχή μου, κόρη μου. Να! Σταματάει. Μπαίνουν σε εκείνο το χωριατόσπιτο. Κατεβάζουν τον Κωνσταντίνο. Πάμε κι εμείς. Έλα, παπά. Κοίταξε τον πληγωμένο και άλλαξε τις πληγές του. Σαν βραδιάσει θα φύγουμε. Θα μείνουμε όλοι εδώ, σε αυτό το σπίτι. Παράγγειλα και ένα μουλάρι για τη βουβή, αφού θέλει να έρθει μαζί σου. Σε ευχαριστώ, στρατηγέ. Μα πού θα πάμε? Παπά, να μην ρωτάς. Αν δεν θέλεις να πεθάνει ο πληγωμένος, έλα μαζί, αλλά δίχως κουβέντες. Αν δεν σε νοιάζει και έχεις αλλού να πας, φεύγα. Κανένας δεν σε κρατάει. Όχι, θα έρθω μαζί, στρατηγέ. Πάει καλά. Να λοιπόν που φτάσαμε μπροστά στα Βοδενά. Κρίμας. Σ' όλο το δρόμο να μην μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον Κωνσταντίνο. Δεν είδες πως έκανα ότι έτρεχε μπρος στο μουλάρι μου και προσπάθησε να ζυγώσω την άμαξα? Τι φωνές έβαλε. Πίσω, πίσω, κανένας δεν θα ζυγώσει την άμαξα. Τώρα πάλι είδες τι έγινε? Έστειλε ένα στρατιώτη στα Βοδενά. Του μίλησε κρυφά κάμος, ο είδες. Εδώ κάτι μαγειρεύεται. Η πόλη είναι ελληνική. Τι γυρεύει αυτός με τούτα τα σούρτα φέρτα και να αλλάξουν ρούχα οι στρατιώτες και να ντυθούν χωριάτες? Και τώρα πάλι στέλνει στα Βοδένα άνθρωπο. Περιμένει κάτι. Γι' αυτό μας είπε να ξεπεζέψουμε εδώ και να περιμένουμε κι εμείς. Κοίταξε εκεί! Ο στρατιώτης γυρίζει. Τρεις άντρες έρχονται μαζί του. Αγκαλιάζουν και φιλούν το Δραξάν. Οι συνωμότες! Οι συνωμότες! Εμπρός! Ξεκινάμε! Περνάμε τα Βοδενά. Κατά το Φρούριο γυρίσει. Αλεξία. Τότε είναι σίγουρο πως πάει για το Φρούριο. Πιάστε τον παπά. Δέστε του τα μάτια. Μην ανησυχείς, δεν θα πάθεις κακό, Άγιε Πατέρα. Κανένας δεν θα σε πειράξει. Φτάνει να μην γυρέψεις να δεις πού πηγαίνουμε. Τέλος πάντων, ας γίνει και αυτό. Έλα, έλα, κάτσε μια στιγμή, παπά, να σε δέσω. Ναι. Δέστε και τα μάτια της βουβής και να μας ακολουθήσει και εκείνη. Η βουβή, πού είναι η βουβή? Η βουβή, πού είναι η βουβή? Η βουβή. Τι με ρωτάς, γιέ μου, τι με ρωτάς, γιέ μου, αφού μου έδεσες τα μάτια? Τώρα δά ήταν εδώ. Ναι, αλλά δεν είναι πια. Πώς την αφήσατε και έφυγε? Μα εγώ την είδα, εδώ ήταν τώρα. Δεν μπορεί να πήγε μακριά. Για να δούμε.
Για να δούμε. Για, κοιτάξτε. Δεν είναι. Δεν είναι. Στρατηγία, δεν μπορούμε να περιμένουμε. Σε λίγο θα ξημερώσει και... Άντε πάμε, και αν έφυγε δεν πειράζει. Είναι άκακο και δυστυχισμένο πλάσμα. Πάμε, πάμε. Δυο με βαστάν. Και ανεβαίνουμε με τα πόδια πια. Ακούω νερά. Κρεμαστή γέφυρα περνάμε. Πολλά νερά ακούγονται. Οι καταράκτες. Μπαίνουμε σε κτίριο. Κάπου με ανεβάζουν. Μα πολλά σκαλιά. Γυριστή είναι η σκάλα. Άντε, εκεί μέσα τώρα μπορείς να λύσεις τα μάτια σου. Κελί. Σε κελί βρίσκουμε. Κρεβάτι, καρέκλα, τραπέζι. Α, έχει παράθυρο. Εκεί ψηλά. Τώρα αρχίζει και έρχεται από εκεί το φως της αυγής. Περνά ανάμεσα από τα σιδέρενια κάγκελα. Εχμάλωτος. Είμαι φυλακισμένος. Εχμάλωτος του δραξάνου. Ώστε αυτό ήταν η φωλιά. Το φρούριο των βοδενών. Το κλειδί της Εγνατίας. Το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας παρουσίασε σήμερα το τρίτο μέρος του έργου της Πινελόπης Δέλτα, τον καιρό του Βουλγαροκτώνου. Θεατρική διασκευή και προσαρμογή για το ραδιόφωνο Ιουλίας Ιατρίδη. Έλαβαν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι καλλιτέχνες. Μάκης Ρευματάς ως αφηγητής. Θεόδωρος Έξαρχος, Δραξάν. Κώστας Καστανάς, Κωνσταντίνος. Νάσος Κεδράκας, Χανιτζής. Ματίνα Καρά, Αλεξία. Νίκος Τζόγιας, Νικήτας. Σταύρος Ξενίδης, Παγράτης. Γιώργος Μετσόλης, Γρηγόρης. Κώστας Σαντοριναίος, Συνομώτης. Στους άλλους ρόλους οι καλλιτέχνες: Γιάννης Κανδύλας, Λουκιανός Ροζάν,
Δημήτρης Βορές, Νίκος Μαριούλκας. Επιλογή μουσικής Ιφηγένεια Ευθυμιάτου Σπύρου. Ρύθμιση ήχου Στέφανου Ευαγγελίου. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Σκηνοθεσία Γιώργου Θεοδοσιάδη.